συζήτηση. Όχι, τι θα ισχύσει, θέλω να ξέρω. Ναι. Όπως έκανα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων προχωρά κανονικότατα. Είχα χρησιμοποιήσει αυτό τον προσδιορισμό και προχθές. Κανονικότατα. Μάλιστα, χθες, πριν τη συνάντηση, ο Υπουργός Παιδείας, γιατί αυτό επιβάλλει η εκπαιδευτική τάξη, υπέγραψε τις αναλυτικές οδηγίες για τη διδαχή του νέου προγράμματος στα δημοτικά και τα λύκεια. Όποιος μπήκε χθες στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας από το μεσημέρι και μετά, είδε ότι είναι αναρτημένες οι οδηγίες για τη διδαχή του μαθήματος. Επομένως, σε τι συνίσταται ο διάλογος, κύριε Κατσαρέ? Κανονικά. Τι λόγο έχετε να συζητάτε τότε? Ο διάλογος συνεχίζεται. Γιατί? Γιατί κάθε πρόγραμμα σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι, οι μαθηματικοί, οι φιλόλογοι ή οτιδήποτε άλλο, η Εκκλησία στην περίπτωση αυτή εν προκειμένου, θα διατυπώσει για το ένα ή το άλλο περιεχόμενο το νέο προγράμματο κάποιες αιτιάσεις, κάποιες απόψεις. Αυτές θα τις λάβει υπόψη του το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η ομάδα των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συνέγραψαν το νέο πρόγραμμα, και όπου χρειάζονται βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη με σεβασμό τις θέσεις της Εκκλησίας, αυτές θα γίνουν. Αυτό άλλωστε το έχουμε προαναγγείλει, αλλά ο διάλογος είναι χρήσιμο. Άρα δεν παγώνει η διδασκαλία. Δεν παγώνει η διδασκαλία, κύριε Κατσαρέ. Θα συνεχιστεί. Σας ακούω. Λέω, δεν παγώνει η διδασκαλία, επομένως, των θρησκευτικών, και ισχύει το παλαιό βιβλίο. Ισχύει το μοντέλο που έχετε επιβάλει εσείς, που έχετε αποφασίσει. Το Ινστιτούτο, εν προκειμένου. Τα νέα προγράμματα, επειδή δεν προλάβαιναν να τυπωθούν καινούργια βιβλία, ακριβώς μέσω αυτών των αναλυτικών οδηγιών, δίνεται προς τους εκπαιδευτικούς, τους θεολόγους, τους δασκάλους και όλους όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική πράξη, δίνονται οδηγίες πώς θα συνδυάσουν τα νέα προγράμματα με τα βιβλία τα οποία εμείς, επαναλαμβάνω, εκτυπώσαμε και μοιράσαμε κανονικά στα σχολεία από το καλοκαίρι. Μια και κάνουμε συζήτηση για αυτά ακριβώς, τα νέα προγράμματα και τον τρόπο με τον οποίο θα διδάσκονται σε συνδυασμό και με τα παλιότερα κτλ. Να αφήσουμε λίγο τα θρησκευτικά και να μας δώσετε μια απάντηση, αν μπορείτε ή αν έχει υπάρχει κάποια απόφαση γι' αυτό. Γιατί οι αιτιάσεις γίνονται και από την πλευρά των φιλολόγων σε σχέση με την ιστορία κυρίως, και το πώς αυτή θα διδάσκεται στην πρώτη ηλικία, ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος συγκεκριμένων περιόδων μικυναϊκού πολιτισμού, μικυναϊκού και κυκλαδικού πολιτισμού ή το Μεγάλο Αλέξανδρο, ξέρω. Μέσα στο επόμενο μισάωρο θα δώσουμε αναλυτική απάντηση στο θέμα αυτό. Απλώς τι θέλω να πω για αυτό το ζήτημα. Είναι καλό να αφήνουμε έξω, γιατί υπήρξε και μια ανακοίνωση του κυρίου Φορτσάκη, έξω από την πολιτική, την καθημερινή αντιπαράθεση, ευαίσθητα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα. Ούτε ο Υπουργός Παιδείας, ούτε πολύ περισσότερο οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, είναι δυνατόν να επιβάλλουν σε έναν επιστημονικό φορέα, με το κύρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς δεν θα γίνει στο ένα ή στο άλλο βιβλίο. Βέβαια, ο διάλογος πρέπει να γίνεται εντοπισμένα και τεκμηριωμένα. Γι' αυτό το θέμα που έχει τεθεί, αυτό θα λέει και η ανακοίνωση, είναι ότι επειδή ακριβώς αυτές οι περίοδοι της ιστορίας μας, ο μικυναϊκός, ο κυκλαδικός, ο μινωικός πολιτισμός κτλ., έχουν ήδη διδαχθεί στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, κρίθηκε ότι στο λύκειο θα πρέπει να υπάρχει ως προς αυτά ένας περιορισμός της ύλης, προκειμένου να προλάβουν τα παιδιά να διατρέξουν όλο το βιβλίο. Γιατί τι γινόταν μέχρι τώρα? Το βιβλίο δεν τελείωνε, η διδακτέα ύλη δεν τελείωνε, έμεναν πολλά και σημαντικά κεφάλαια αδίδακτα, και γίνεται μία προσπάθεια, εφόσον κάποιες περίοδοι της ιστορίας έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες βαθμίδες, αυτές να συγκριθούν για να προχωρήσουμε να τελειώσει όλο το βιβλίο στο τέλος της χρονιάς. Περί αυτού πρόκειται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν τέτοια ζητήματα μέσα στη φούργια την αντιπολίτευση. Να συζητάμε στο πολιτικό πεδίο, λέτε. Να φτάνουν στο πολιτικό πεδίο. Αυτός είναι ένας επιστημονικός διάλογος, ο οποίος πρέπει να γίνεται στα αρμόδια όργανα, και από εκεί και πέρα η πολιτεία σε όλες τις εκφράσεις, είτε Υπουργείο Παιδείας, είτε αξιωματική αντιπολίτευση, να σέβεται αυτό το διάλογο. Κύριε Κατσαρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημερίζουμε. Καλή συνέχεια.